Σπύρος Κέις, Fendi Beats. Γεια σας, τις καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Fendi Beats. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο boudoir όπως αυτό από μια εικόνα στούντιο όπως αυτή. Εδώ είναι λοιπόν η φωτογράφηση με την Ελληρόη. Εδώ να πω ότι είχα δύο φώτα στούντιο, ένα εδώ που τα χτυπάει μπροστά, το βλέπουμε, κάνει εδώ αυτές τις σκιές, οπότε το καταλαβαίνουμε εύκολα, και υπήρχε και ένα που χτύπαγε την πλάτη από πίσω, από εδώ, το οποίο το καταλαβαίνουμε από αυτό εδώ το φωτάκι στο χέρι. Με αυτά τα δύο φώτα λοιπόν έχει βγει αυτό το αποτέλεσμα, αλλά πώς από αυτό οδηγηθήκαμε στο boudoir που έχουμε? Καταρχήν, με ένα ρο έκανα την εικόνα λίγο πιο φωτεινή, εδώ έχει γίνει ήδη πιο φωτεινή. Κατά δεύτερον, έψαξα να βρω στα διάφορα site, Shutterstock, Deposit Photos κτλ. Είναι πάρα πολλά πια, μία stock εικόνα που να ταιριάζει με την εικόνα που έχω. Το βασικό ήταν ένα ωραίο ύπνο δωμάτιο, με τις σωστές διαστάσεις να ταιριάζει με τις αναλογίες που έχει γίνει το πορτρέτο και ιδανικά να έχει ένα φως από εδώ. Τελικά, μετά από ψάξιμο, βρήκα αυτή την εικόνα. Βλέπουμε το φως είναι από εδώ που το ήθελα. Οι διαστάσεις του δωματίου είναι σωστές σε σχέση με την απόσταση από την κάμερα και το μέγεθος του μοντέλου. Με μια μάσκα το βάλαμε μέσα. Αλλά αυτό μόνο το, όπως βλέπετε, δεν φαίνεται καθόλου φυσικό. Εδώ να πω ότι η φωτογραφία έχει ήδη γίνει ένα μικρό Gaussian blur για να φαίνεται ότι έχει το bokeh της. Οπότε έβαλα αυτό εδώ, το έφτιαξα. Πολύ απλά, ένα μαύρο φόντο με μια άσπρο πινέλο, έβαλα μια πινελιά και με ένα screen πρόσθεσα έτσι φως στο παράθυρο για να φωτίζει ο ήλιος εδώ. Μετά, για να φαίνεται πιο φυσικό, βλέπουμε εδώ, έχω και τη μάσκα εδώ, έκανα ένα μικρό blur, στην ουσία ένα Gaussian blur με διάμετρο 3 πίξελ μόνο, ίσα ίσα για να θολώσουν οι άκρες των χεριών εδώ και να φαίνονται φυσικές. Δεν βλέπουμε όλη την εικόνα θολωμένη και με τη μάσκα έμεινε μόνο, βλέπουμε τη διαφορά από εδώ που ήταν εντελώς sharp και φαινόταν άσχημο και μη φυσικό. Χάρη στο blur αυτό, το πολύ μικρό blur στις άκρες των χεριών, φαίνεται πολύ πιο φυσικό. Κατά δεύτερον, χρησιμοποίησα άλλη μια εικόνα από τα stock που έχω με ακτίνες ήλιου, κανονικά είναι έτσι. Την έβαλα και αυτή με screen, βλέπουμε το αποτέλεσμα. Ήρθε ένα ακτίνες ήλιου όπως θα βγαίνανε πίσω από το παράθυρο φυσικά. Ακόμα μία εδώ για την κουρτίνα. Η λογική είναι ότι ο ήλιος είναι ακριβώς από πίσω, οπότε οι ακτίνες του ήλιου διαχέονται μέσα στο δωμάτιο. Ένα Nix Color FX για να φτιάξουμε λίγο την αντίθεση. Αυτό γίνεται και με ρο. Πάλι ένα φως σαν το προηγούμενο. Αυτή τη φορά βέβαια σε διάφανο αντί για μαύρο. Πάλι με screen, φωτίζει και άλλο το χώρο, βλέπουμε πριν, μετά, ώστε να χάνεται ο πίσω όμως στο φως του δωματίου. Και εντός πλέον ευχαριστημένος από αυτό, έκανα κάτι μικρό τελευταίες διορθώσεις σε κάποια πράγματα, κυρίως στα χέρια εδώ και το πώς ήταν η μάσκα, μπορεί να είχα κάποια μικρό λάθη, ίσως κάποιο σημείο που δεν είχα θολώσει σωστά, και έτσι η εικόνα ολοκληρώθηκε. Θα μπορούσα ίσως να κάνω για να του δώσω μια ακόμα πιο παστέλ αίσθηση, να έρθω εδώ, Ctrl Shift και Α, έκανα εδώ merge όλα τα layers, να τις δώσω μια έτσι πιο ζεστή χρειά. Εγώ δεν το ήθελα αυτό, κάποιος μπορεί να το έκανε και να βγει κάτι τέτοιο τελικά. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πολύ σύντομο Fendi Beats, θα ξέρω, για το πώς η εικόνα θα τραβήξαμε την Ελληρόη. Έγινε από εικόνα στούντιο μια ωραία εικόνα boudoir σε ένα ωραίο δωμάτιο. Να ξέρετε, οι εικόνες αυτές κοστίζουν τώρα πια γύρω στις 10 ευρώ η μία. Έχουν ακριβήσει σημαντικά από παλιά που τις αγοράζαμε 5 ευρώ τη μία και 6. Οπότε θέλει μεγάλη προσοχή, μεγάλο ψάξιμο για να βρείτε την εικόνα που θα ταιριάξει τέλεια με αυτό που έχετε και να μην χρειαστεί να μπείτε σε πολλά έξοδα. Ήταν ακόμα ένα Fendi Beats, είμαι ο Σπύρος και η Φωτόγραφη. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε like, subscribe. Θα προσπαθήσω να αυξήσω πάλι το ρυθμό που βγάζω και να βγάζω πιο συχνά όπως παλιά. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.